Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανεμομήλου και η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων οργανώνουν την Τετάρτη 15 του μηνός την συναυλία, την καθιερωμένη συναυλία στον Ντουόμο της Κέρκυρας, Ορατόριο Χριστουγέννων. Είναι μια πολύ όμορφη μουσική του Σενζάν. Σε αυτή την πολύ όμορφη συναυλία τη διεύθυνση την έχει ο Ανδρέας Γκούσης. Εδώ για τον Ανδρέα Γκούση θέλω να πω ότι να το θυμηθείτε ότι είναι το ανερχόμενο αστέρι της Κέρκυρας. Νομίζω ότι ο Ανδρέας το έχει πάρει επαγγελματικά και μαζί με αυτόν θα πάρει και την υπεραξία της η χοροδία Κέρκυρας που τον έχει, η χοροδία του Ανεμομήλου που τον έχει και μαέστρο. Επίσης, στη συγκεκριμένη συναυλία, σολίστ θα είναι η σοπράνο Αναστασία Φίσα, η μέτσο σοπράνο Καλλινίκη Παντελίδου, η άλτο Γεωργία Σαπουνά, ο τενόρος Αντώνης Κοροναίος, μεγάλη μας τιμή που έχουμε τον Αντώνη στην Κέρκυρα. Νομίζω ότι ο Αντώνης κοσμεί τους σολίστες της Ελλάδος. Είναι μεγάλη μας τιμή που τον έχουμε για μία ακόμη φορά στο νησί μας. Και βαρύτονος Παντελής Κοντός. Στο πιάνο θα είναι η Ειρήνη η Πολίτη και την αφήγηση θα την έχει ο Νίκος ο Άνθης. Στη συγκεκριμένη συναυλία συμμετέχει ένα ορχιστρικό σύνολο με παιδιά του Πανεπιστημίου, ένα πάρα πολύ όμορφο σύνολο, ορχιστρικό σύνολο, τελεί υπό την αιγίδα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανεμομήλου αφιερώνει αυτή τη συναυλία στον νέο Αρχιεπίσκοπο Ρωμαιοκαθολικών, τον κύριο Γιώργιο Αλτουβά, το Σεβασμιότατο, για τον ένα χρόνο διακονίας του ήδη στην Κέρκυρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανεμομήλου θέλει ιδιαίτερα να ευχαριστήσει τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ζορμπά. Ο κύριος Ζορμπάς μπήκε δυναμικά στα πολιτιστικά πράγματα της Κέρκυρας και με πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι έχει ένα όραμα πολιτιστικό που έλειπε από το νησί και νομίζω ότι με την όρεξη που έχει όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό θα προσφέρουμε, θα βάλουμε τα δυνατά μας να προσφέρουμε σε αυτό το νησί, γιατί με αυτή την κακομοιριά, με αυτή την πανδημία ο πολιτισμός έχει πληγεί πάρα πολύ σοβαρά και χρειάζονται τέτοιοι άνθρωποι όπως ο Αντιπεριφερειάρχης για να ανεβεί ξανά το επίπεδο και η ποιότητα του πολιτισμού, ιδιαίτερα στο νησί μας. Αυτά ήθελα να πω. Μην ξεχάσετε, Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, τις 8 το βράδυ, στο Ντουόμο, θα γίνει αυτή η υπέροχη συναυλία. Να ευχαριστήσω τον Παντελή τον Κοντό για τα καλά του λόγια, όμως εγώ θα προσθέσω ότι σε όλα αυτά πρωτοπόρος είναι η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, η Ρόδη Κράτσα Θαγκαροπούλου, η οποία έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα του πολιτισμού και ειδικότερα στα Ιόνια νησιά, όχι τώρα, από πολύ παλιά, από τότε που ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι δίπλα πάντα στους συλλόγους. Συνεχώς λέμε ότι η Κέρκυρα παράγει πολιτισμό, η Κέρκυρα με τις φιλαρμονικές, η Κέρκυρα με τις χοροδίες. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες και μάλιστα προσπάθειες από ανθρώπους που έχουν δώσει την ψυχή τους για να δημιουργήσουν αυτές τις χοροδίες ή αυτούς τους συλλόγους. Όπως είναι ο Παντελής, για τον οποίο εντάξει, θα είναι πολύ λίγα, θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες τώρα για την προσφορά του και στα πολιτιστικά του νησιού μας, αλλά και γενικά. Θεωρώ ότι θα είναι μια εκπληκτική συναυλία. Να προσκαλέσουμε τον κόσμο να μας τιμήσει με την παρουσία του. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το γνωρίζουν όλοι, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, ότι είμαι δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες. Η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι αρρωγός, είναι συνοδοιπόρος. Θέλουμε να ξεκινήσουμε πάλι να παράγουμε πολιτισμό. Όπως είπε ο Παντελής, λόγω του COVID έμειναν πάρα πολλά πράγματα πίσω. Έμειναν πίσω γιατί δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε κόσμο, δεν μπορούσαν να βρίσκεται πολλοί κόσμος μαζεμένος. Όμως αυτό αρχίζει και
χαλαρώνει, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι να προσφέρουμε αυτό που πάντα η Κέρκυρα προσφέρει, πολιτισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τη σειρά μου και εγώ θα ήθελα να προσκαλέσω το κοινό της Κέρκυρας να παρακολουθήσει αυτή τη συναυλία. Είναι η χριστουγεννιάτικη συναυλία που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε χρόνο. 2 χρόνια δεν μπορούσαμε να κάνουμε συναυλία λόγω της κατάστασης. Η ενέργεια όμως και η διάθεση υπήρχε, γινόταν δουλειά ακόμα και με αυτές τις δύσκολες συνθήκες, και βρισκόμαστε πλέον τώρα στην ευτυχή συγκυρία να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πλέον ολοκληρωμένο έργο, ένα σπουδαίο έργο ενός πολύ μεγάλου συνθέτη του Camille Saint-Saëns, το Ορατόριο των Χριστουγέννων, το οποίο είναι γεμάτο λυρισμό, γεμάτο μελωδία, έχει στιγμές μεγαλειώδης χοροδιακής συγκίνησης και πραγματικά είναι μια ευτυχή συγκυρία καλλιτεχνικά μετά από πάρα πολύ καιρό ανιδρίας καλλιτεχνικής. Ας γεμίσει λοιπόν τις ψυχές μας η ομορφιά, ο πλούτος αυτής της μουσικής. Προσκαλώ λοιπόν τους Κερκυραίους να παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία. Είναι μια διαφορετική πρόταση, είναι ένα μεγάλο τόλμημα για τη χοροδία τη δική μας, αλλά είναι ένα βήμα προς τα πάνω, είναι βήμα αισιοδοξίας, είναι βήμα ότι ο άνθρωπος μπορεί να τα καταφέρει παρόλες τις αντιειξοότητες και τις δυσκολίες, και ας πάρουμε ελπίδα από το μήνυμα του έργου, το οποίο μιλάει για τη γέννηση του Χριστού, για τη γέννηση της ελπίδας, και να μην χάνουμε την ελπίδα μας. Προσκαλώ λοιπόν τους Κερκυραίους να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Θα ακούσουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ καταξιωμένους καλλιτέχνες, αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες που πραγματικά είναι πολύ αξιόλογοι και αξίζει να τους ακούσετε. Όλοι οι σολίστες μας είναι εξαιρετικοί. Πέρα από την ορχήστρα Θωμάς Πλαγκίνης, και οι σολίστες είναι εξαιρετικοί. Είναι η Αναστασία Εφίσα, η Σοπράνο, η Καλλινίκη Παντελίδου Μέτζο Σοπράνο, η Γεωργία Σαπουνά, Μέτζο Σοπράνο και αυτή, ο Αντώνης ο Κοροναίος Τενόρος, ο Παντελής ο Κοντός Βαρύτονος. Στο εκκλησιαστικό όργανο είναι η κυρία Έλλη Γλαρού, καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τα μέλη της ορχήστρας είναι όλοι φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Και είναι πραγματικά μια ευτυχή συγκυρία καλλιτεχνική, και πιστεύω ότι θα το απολαύσουν όλοι. Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Παντελή τον Κοντό, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου για να κάνουμε μαζί αυτή τη συναυλία. Όπως επίσης και όλη την Κέρκυρα, για μένα προσωπικά είναι τιμή, γιατί βρίσκομαι ξανά σε έναν αγαπημένο νησί με αγαπημένους ανθρώπους. Το έργο, όπως προείπαν, είναι ένα εκπληκτικό έργο. Πρέπει να ομολογήσω, 30 χρόνια καριέρας δεν το είχα δει το έργο. Και το είδα και έχω εντυπωσιαστεί, είμαι ενθουσιασμένος, γιατί εκτός από τον Παντελή Κοντό, με τον οποίο μας συνδέει και μια στενή φιλία, θα έχουμε και 3 υπέροχα παιδιά, νέους σπουδαστές από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, όπως και τον Αντρέα τον Γούση στη Διεύθυνση, ο οποίος έχει δείξει σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί τον γνωρίζω αρκετά χρόνια, και την αξία του τόσο ως μουσικός, τόσο ως τραγουδιστής, όσο και ως μαέστρος. Εγώ τον Αντρέα τον αγαπώ, γιατί τα συνδυάζει όλα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι που βρίσκομαι εδώ πέρα, και να ευχαριστήσω τελευταία, να μην το ξεχάσω, το Φλαγκίνιο, γιατί προσκεκλημένο του Φλαγκίνιου Ιδρύματος έρχομαι, και να έρθετε και από τη δική μου πλευρά, μεγάλη πρόσκληση για να ακούσετε αυτό το αξιόλογο έργο από Κερκυραίους.